είδατε, να δημιούργησαν κάποια ερωτήματα, ίσως κάποιους προβληματισμούς. Αν θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις στους τρεις που βρισκόμαστε εδώ στο τραπέζι, στην κυρία Κοροβέση, στην κυρία Τσεπαλή και σε μένα, είμαστε εδώ γι' αυτό. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω που τόσο πολύ με προλογίσατε ότι κάτι πολύ σπουδαίο είμαι και να ευχαριστήσω και το φίλο αγαπημένο Γιώργο Σιδερή που με κάλεσε και τον κύριο Θαλασσινό. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Εκείνο που θα μπορούσα να πω ότι ήταν πολύ αξιόλογη παρουσία του έργου του κύριου Σιδερή εδώ και από την κυρία με κάλυψε σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Θα μπορούσα να προσθέσω ένα μικρό κομματάκι ίσως που είχα ετοιμάσει χωρίς να είμαι υποψιασμένη τι θα θαυμάσω όπως θαύμασα. Θα έλεγα λοιπόν σαν μια προσέγγιση εικαστικού μόνο ότι στο βιβλίο Τροάντες έχουμε μια πρωτότυπη εκδοχή ερμηνείας της τραγωδίας ή διδασκαλίας της τραγωδίας. Τη δράση των ηθοποιών την αναλαμβάνει το εικαστικό έργο. Έτσι, η δράση των μορφών και η δόνηση του λόγου ανάμεσα στο έλεος και στο φόβο συντελούν στην κάθαρση των παθημάτων. Όπως ο Αριστοτέλης ερμηνεύει την τραγωδία κατά ένα μέρος. Όμως, το βιβλίο αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Μας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσουμε τα έργα του Γιώργου Σιδερή, που μαζί με τον λόγο είναι μια εικαστική πρόταση. Ο λόγος του Ευρυπίδη επιτείνει την έμφαση των μορφών. Είναι ένα ταξίδι στα άδυτα της ψυχής, που ο κάθε αναγνώστης είναι ένας μοναχικός ταξιδιώτης. Πολλές φορές οι λέξεις ή οι μορφές των ποιητών μοιάζουν με καράβια που ταξιδεύουν στα βάθη της ψυχής και αν είμαστε τυχεροί μπορεί να γυρίσουν με θησαυρούς. Αυτό ήθελα να πω. Θέλει να πει κάποιος δύο λόγια, να κάνει κάποιο ερώτημα, να τοποθετηθεί, να πει τη γνώμη του. Ελεύθερα είναι η συζήτηση, ότι ο καθένας νομίζει ότι θέλει να καταθέσει. Να σας δώσουμε το μικρόφωνο για να ακούγεται και αυτό. Ήθελα την άποψή σας ως εικαστικού με όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε κατά καιρούς, είτε σε σύγχρονες μάλλον παρουσιάσεις τραγωδίας, αρχαίας τραγωδίας ή αρχαίας κωμωδίας, με μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που τουλάχιστον οι παλαιότεροι από εμάς παρακολουθήσαμε στα θέατρα. Με αλλαγή στα κουστούμια, με προσαρμογή σε σημερινά γεγονότα και βέβαια με μια κατάπαυστη βομολογία σε όλη αυτή την ιστορία, ειδικά στις κομμωδίες. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική? Φαντάζομαι αναρωτιόσαστε για κάποια είδη φαντάζομαι, έκφρασης, όχι για όλα τα είδη. Ως προς τη βομολογία δεν θα συμφωνούσα, αν και η αθυροστομία ήταν ένα στοιχείο της κομμωδίας, αλλά με μέτρο. Είχε κάποια στιγμή επιβληθεί και κάποια τιμωρία για την αμετροέπεια των αρχαίων ποιητών της κομμωδίας. Θα έλεγα βέβαια ότι εκείνο που παρατηρούμε περισσότερο σε μια ευκολία επάνω σε μια φτηνή εκδοχή, ας πούμε, της δράσης, του δράματος. Δεν πιστεύω ότι έχει ποιότητα το κάθε τι που παρουσιάζεται, είτε μέσα από το θέατρο, είτε μέσα από την τηλεόραση. Δεν έχουν όλα ποιότητα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που βλέπουμε και να είμαστε απέναντι θεατές κριτές και όχι απλοί αποδέκτες των πάντων. Κάποιος άλλος θέλει κάτι να πει? Τώρα να πω κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πλεονασμός να προσθέσω κάτι
πέραν αυτών που ακούστηκαν και ειδικά πέρα από τον κυρίαρχο ποιητικό λόγο του Επιπίδη, από το τόλμημα προσέγγισης μέσα από την εικόνα στον ποιητικό λόγο και πάνω απ' όλα από αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσιπαλή και στον πρόλογο και στον επίλογο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. Απλά θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.